Εδώ τελειώνει το 16ο κεφάλαιο και σύνθεο εισερχόμεθα εις το 17ο κεφάλαιο. Εις το 17ο κεφάλαιο περιγράφεται λεπτομερώς η προαναγγελθήσα κρίση εκείνη που ήδη εσημειώθη στο 14ο και στο 16ο κεφάλαιο και η καταστροφή πλέον της αντιχριστιανικής αυτοκρατορίας στο πρόσωπο της Βαβυλώνος Ρώμης. Έτσι, εις τους επομένους στίχους που θα δούμε, κυρίως εικονίζεται η σχέση της Βαβυλώνος Ρώμης ως προς το Θηρίον, και στο επόμενο κεφάλαιο η κρίση της Βαβυλώνος Ρώμης και η καταστροφή της. Αυτή η σχέση της Βαβυλώνος Ρώμης ως προς το Θηρίον, ακούσατε. Θα σας διαβάσω λίγο κάπως εκτεταμένη την περικοπή, βέβαια δεν θα αναλυθεί σήμερα ολόκληρη, για να πάρετε μια εικόνα. Και ήλθεν εις εκ των 7 άγγελων των εχόντων τα 7 φιάλας και ελάλησε με τεμού λέγον: Δεύρω, δείξωση το κρίμα της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί υδάτων πολλών. Μεθύς επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μεθύστησαν οι κατοικούντες την γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Και απειναγγέμε εις έρημον εν πνεύματι, και είδον γυναίκα καθημένην επί το θηρίον το κόκκινον, γέμον ονόματα βλασφημίας, έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Και η γυνή είναι περιδευλημένη πορφυρούν και κόκκινον, και χρυσωμένη χρυσίο, και λίθο τιμίο και μαργαρίτες, έχουν σαποτήριον χρυσούν εν τη χειρή αυτής, γέμον βδελιγμάτων και τα ακάθαρτα της πορνείας της γης. Και επί το μέτωπον αυτής όνομα γεγραμμένο, μυστήριον Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτρη των πορνών και των δελιγμάτων της γης. Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού, και θαύμασα ειδών αυτήν θαύμα μέγα. Και ήλθε ένας εκ των 7 αγγέλων που είχαν τις 7 φιάλες και εξέχεαν τις φιάλες με τις αντίστοιχες πληγές, και μου είπε: έλα να σου δείξω την καταδίκη της πόρνης της μεγάλης που κάθεται πάνω στα πολλά νερά, που μαζί της πόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μέθησαν αυτοί που κατοικούν τη γη από το κρασί της πορνείας της. Οι δύο αυτοί στίχοι αποτελούν την επιγραφή ή το προήμιον των όσων θα περιγραφούν εις το 17ο και εις το 18ο κεφάλαιο. Και εις με τον 17ο σας είπα αναφέρεται οι σχέσεις της Βαβυλώνος με το Θηρίον, εις δε το 18ο η καταδίκη της. Και ήλθε ποιος? Ένας από τους 7 αγγέλους εκ του ουρανού, αυτοί που εξέχειαν τις φιάλες των, όπως σας είπα. Γιατί ένας από αυτούς τους αγγέλους και όχι κάποιος άγγελος? Ίσως η παρουσία αγγέλου από την επτάδα που ανεφέρθησαν στις 7 πληγές να θέλει να συνδέσει τα προηγούμενα με τα επόμενα, για να δείξει μια οργανική ενότητα ανάμεσα στις πληγές, τις 7 τελευταίες πληγές και τις επερχομένης κρίσεως. Και τότε λέγει ο άγγελος: Δεύρω, δείξωση, έλα να σου δείξω. Πού να έλθεις? Έλα να σου δείξω εις την έρημο.
όπου εκεί ευρέθη εν πνεύματι ο Ιερός Ευαγγελιστής. Έλα να σου δείξω το κρίμα. Είναι η κρίση στην οποία έρχεται η μεγάλη αυτή πόρνη που επόρνευσε όλα τα έθνη της γης και τώρα για να κριθεί. Έλα να σου δείξω το κρίμα της πόρνης της μεγάλης. Ιστορικά είναι η Βαβυλών Ρώμη που πολλές φορές έχουμε πει. Έπειτα όμως μπορούμε να πούμε ότι μέχρι συντελείας της ιστορίας είναι κάθε αντιχριστιανική πρωτεύουσα και αρχή. Μένω στο πρωτεύουσα, υπογραμμίζω αυτό. Το λέγει εξάλλου και ο Μπρατσιώτης στο υπόμνημά του, πρωτεύουσα και αρχή. Το υπογραμμίζω, έχει σημασία. Χαρακτηρίζεται δε ως πόρνη η Βαβυλών Ρώμη, όπως λέγει ο Άνθιμος Ιεροσολύμων, 18ος αιών, καταλυπούσα, διότι καταλυπούσα των τρισυπόστατων θεών, των γνήσιων αυτής άνδρα, των ενιέντα αυτή σπέρματα γνώσεως, και συζευχθήσα το αλλοτρίο διαβόλο και οικειωθήσα αυτό και θεοπρεπή λατρείαν αυτό προσαγαγούσα. Άφησε το Θεό και προσοικειώθηκε στο διάβολο και προσέφερε θυσία αντί στο Θεό στο διάβολο. Είναι δηλαδή το φαινόμενο της αποστασίας. Εξάλλου ο χαρακτηρισμός πόρνη, αυτό σημαίνει πόλης πόρνη, όχι ότι έχει μέσα πόρνες γυναίκες, άλλη παράγραφος αυτό, αλλά ο χαρακτηρισμός της πόρνης πόλεως αποδίδεται και από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως επί παραδείγματι ο Ισαΐας αναφέρει την Τύρον πόρνην πόλη και ο Ναούμ την Νινεβή, αλλά πολλάκις και η Ιερουσαλήμ αναφέρεται πόλης πόρνη. Επειδή εγκατέλειπε τον Θεόν τον Ζώντα, τον αληθινόν Θεόν, άρα πρόκειται περί πνευματικής πορνείας, δηλαδή περί αποστασίας. Εξάλλου αυτός ο ίδιος ο Κύριος μας εχαρακτήρισε τη γενεά του Μιχαλίδα. Γιατί τη χαρακτήρισε? Ακριβώς για να εκφράσει την απομάκρυνση του λαού του Θεού από το Θεό. Πρόκειται λοιπόν περί πνευματικής πορνείας, περί αποστασίας. Η πόρνη λοιπόν αυτή η μεγάλη κάθεται πάνω σε ύδατα πολλά, της καθημένης επί υδάτων πολλών. Ο χαρακτηρισμός εκφράζει την ιστορική Βαβυλώνα, ότι κάθεται αυτή η πόλη επάνω σε πολλά νερά, λόγω της γεωγραφικής της θέσεως που είχε η Βαβυλώνα όταν οικοδομήθηκε επί του Εφράτου ποταμού και μάλιστα επάνω στις διόρυγες που είχαν τότε οι Βαβυλώνιοι κατασκευάσει. Αλλά εις τον στίχον 15, λίγο πιο κάτω, γίνεται ερμηνεία υπό του Αγγέλου τι σημαίνουν τα πολλά νερά επί των οποίων η πόλη βρίσκεται, και λέγει ο Άγγελος τον Ιωάννη που ερμηνεύει: τα ύδατα αείδες, τα νερά που είδες, ου η πόρνη κάθεται, που η πόρνη κάθεται η πόλης, λαοί και όκλοι εισί και έθνη. Είναι λοιπόν κράτη, έθνη, λαοί. Συνεπώς πρόκειται περί πόλεως πρωτευούσης που επηρεάζει όλους τους λαούς της γης. Σας παρακαλώ, όδε η Σοφία, αν θέλετε σκεφτείτε, ποιες είναι κύριες οι πρωτεύουσες ή η πρωτεύουσα? Είναι πολλές που επηρεάζουν δυσμενώς
τις μικρές πόλεις, τα μικρά κράτη, ώστε να κηρύσουν την αποστασία και την αθεία. Και η μεν παλαιά Ρώμη υπήρξε και εκεί με την Κέσαρο λατρεία της, αλλά και την ποικίλη διαφθορά της που πολλές φορές σας έχω αναφέρει, υπήρξε και εκείνη η μεγάλη πόλης πρωτεύουσα που επηρέαζε και τα λοιπά έθνη να τη μιμηθούν. Υπήρχε η θεά Ρώμη, ήτανε τόση βρωμιά, τόση δελολατρεία, τόση η πνευματική πορνεία, ώστε όχι μόνο οι αυτοκράτορες να θεοποιούνται, αλλά και η ίδια η πόλη. Έχουν σωθεί αγάλματα της θεάς Ρώμης και όλοι οι λαοί που ήσαν υποτελήσει στην Ρώμη εμιμούντο την Ρώμη και εις την ειδωλολατρία της, αλλά και εις την διαφθορά της. Είναι αξιοπρόσεκτο, είναι αξιοπρόσεκτο ότι, όπως σας είπα, πρόκειται περί ενός κέντρου αποστασίας και διαφθοράς που επιδράει σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Θέλω να το θυμόσαστε αυτό όταν θα φύγετε από εδώ, ότι όπως το λέει το Ιερό Κείμενο, αυτή η πόρνη Βαβυλών Ρώμη, το λέει πιο κάτω, την είναι η Βαβυλώνα, δεν λέει όμως Ρώμη, διότι όταν γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης υπάρχει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και διαλόγους ευνοήτους, δεν αναφέρει, αποκρύπτει τη λέξη Ρώμη. Διότι, αγαπητοί μου, θα ιδιώκετο η Εκκλησία υπέρεκτερη σου. Ή ιδιώκετο. Πόσο περισσότερο να θεωρηθεί ότι επίκειται το τέλος και η καταστροφή της Ρώμης, η οποία θεωρείται η αιωνία πόλης. Έτσι λοιπόν, με πολλή προσοχή και μυσυσκίαση και συσκότηση των πραγμάτων, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει τις μεγάλες του αλήθειες. Είναι λοιπόν η Ρώμη, είναι ένα κέντρο. Σήμερα δεν υπάρχει Ρώμη με την έννοια που υπήρχε στην αρχαιότητα, υπάρχουν όμως άλλες Ρώμες. Ξέρετε ότι υπήρχε και η δεύτερη Ρώμη και η τρίτη Ρώμη. Όσοι ξέρετε λίγο ιστορία, μπορείτε να καταλάβετε πολλά πράγματα. Ποια λέγεται δεύτερη Ρώμη και ποια εφιλοδόξησε να λέγεται τρίτη Ρώμη και ούτω καθεξής. Αυτό μόνο θέλω να θυμόσαστε, ότι είναι ένα κέντρο αυτό. Κέντρο λοιπόν, ποιο είναι αυτό το κέντρο? Και άλλοτε το είπαμε, είναι η Δύση. Και εγώ θολώνω τα νερά ερμηνευτικός. Φροντίστε λοιπόν να με καταλαβαίνετε. Είναι η Δύση. Η Δύση όχι είναι μία γεωγραφική, αλλά πολιτιστική. Η Δύση ως κέντρο δεν είναι βέβαια μία πόλη τώρα, αλλά μία έννοια. Και αυτή η έννοια ως Δύσης, ως δυτικός πολιτισμός, επηρεάζει όλους τους πολιτισμούς της γης. Κάποτε το Παρίσι θεωρείται το κέντρο της μόδας και της διαφθοράς. Όπως έλεγαν κάποτε, ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα, ότι ούπαντος εις Κόρινθον πλην, δεν είναι για του καθενός την τσέπη να πλέει προς την Κόρινθον, διότι εκεί ήταν το κέντρο της διαφθοράς της αρχαιότητος και ήθελες πολλά λεφτά για να πας να γλεντήσεις την Κόρινθο. Έτσι στους νεοτέρους χρόνους έλεγαν για το Παρίσι. Το Παρίσι, το κέντρο της διαφθοράς, ήταν η πηγή της μόδας. Ό,τι το Παρίσι διέτασε, αυτό και γίνεται σε ολόκληρη την Ιφίλιο, η μόδα. Και η μόδα δεν είναι το ντύσιμο που θα κάνουμε. Μόδα, mode, θα πει νοοτροπία. Είναι ο τρόπος της σκέψεως, ο τρόπος που σκέπτομαι, το πώς θα ντυθώ
είναι απλώς μία πτυχή του τρόπου του σκέπτεστε. Συνεπώς, το Παρίσι κάποτε σαν κέντρο, πρωτεύουσα, σε όλο τον κόσμο ακτινοβολούσε, εξάλλου έτσι ελέγεται, η πόλη Ιωνία και η πόλη του Φωτός. Έτσι ελέγεται το Παρίσι, η πόλη του Φωτός. Ό,τι εξέπεμπε σαν φως, εντός εισαγωγικών, διαβολικό φως, αυτό σαν τρόπον του σκέπτεστε έπρεπε να τηρούν και να εφαρμόζουν όλοι οι λαοί της γης, για να λέγονται πολιτισμένοι οι λαοί της γης. Είναι γνωστό ότι τα γαλλικά λεγόμενα μυθιστορήματα διεύθυραν την ανθρωπότητα. Έχει μείνει σαν έκφραση πια, χωρίς να σημαίνει τώρα ότι πια το Παρίσι βγάζει διεφθαρμένα μυθιστορήματα. Σήμερα όλος ο δυτικός κόσμος βγάζει διεφθαρμένα μυθιστορήματα. Όλα εκείνα τα περιοδικά, τα πορνικά περιοδικά, τα βρωμερά. Δεν υπάρχει πυθμή να σταματήσεις εκείνα τα οποία κυκλοφορούν. Δεν τα βγάζει το Παρίσι σήμερα, τα βγάζει όλα αυτά οι ειδήσεις. Αλλά έμεινε όμως σαν έκφραση γαλλικό μυθιστόρημα, που σημαίνει διεφθαρμένο μυθιστόρημα, που σημαίνει άμα το διαβάζεις θα διαφθαρείς. Με αυτή την έννοια βλέπετε τι σημαίνει κέντρον. Έτσι, εδώ ένα κέντρο θα λέγαμε είναι για μια στιγμή αυτό που λέμε δύσης δυτικός πολιτισμός. Σε ολόκληρη τη γη μας πια συναντούμε των δυτικών πολιτισμών, και στην Άπο Ανατολή, σας το έλεγα σε μια περασμένη φορά, και εκεί συναντούμε των δυτικών πολιτισμών. Τι είναι ο Ιαπωνέζικος πολιτισμός ουσιαστικά? Δυτικός πολιτισμός είναι. Αγαπητοί μου, μεθύς μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες την γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Δεν ήταν απλώς μία κοινωνική επανάσταση για μια αποκατάσταση κάποιων πραγμάτων, στραβών εσφαλμένων όπως θέλετε πάτε τα. Ταυτοχρόνως εκηρύχθηκε η αθεία. Συνεπώς, η γαλλική επανάσταση, πέρα του κοινωνικού της χαρακτήρος, είναι φορέας αθείας. Το γιατί έφτασε στο σημείο να γίνει φορέας αθείας δεν το εξετάζω αυτή τη στιγμή. Τούτο μόνο εξετάζω, ότι το Παρίσι έγινε ταυτοχρόνως κέντρον αθείας, δηλαδή αποστασίας, δηλαδή πνευματικής πορνείας. Αυτό που λέμε το σύνορα. Αλλά επειδή όμως οι αρχές της γαλλικής επαναστάσεως στάθηκαν βάση πάνω στην οποία οι λαοί καθόριζαν την πορεία τους, ανεξαρτήτως του κοινωνικού χαρακτήρος, ξαναλέω άλλη μια φορά, δεν με ενδιαφέρει ο κοινωνικός χαρακτήρας της επαναστάσεως, ταυτοχρόνως πήραν και το στοιχείο αυτό, το στοιχείο της αθείας. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί μου, όχι μόνο από το στοιχείο τούτο που σας λέω, αλλά από την επανάσταση και από άλλα στοιχεία. Δεν είναι τυχαίο ότι η αθεία γεννήθηκε εις την Δύση. Η αθεία ουδέποτε γεννήθηκε εις την Ανατολή. Ουδέποτε γεννήθηκε εις την Δύση, εις την Ευρώπη. Με αυτή την έννοια δυτικός πολιτισμός γίνεται φορέας της αθείας και της ποικίλης διαφθοράς. Είναι λοιπόν η πόρνη η μεγάλη που κάθεται ως κέντρο, πρωτεύουσα, ως αρχή και επηρεάζει όλους τους λαούς της γης. Τι θα πήραζε ο τεχνικός πολιτισμός? Σε τι θα έβλαπτε ο τεχνικός πολιτισμός? Αλλά να μην γίνεται όμως αυτός φορέας της αθείας, να χρησιμοποιείς τον ηλεκτρισμό, όχι όπως ερωνόματι του ηλεκτρισμού και των επιτεύξεων
της κάθε στιγμής να μου κηρύσεις την αθεία και να μου λέγεις ότι δεν υπάρχει ο Θεός ή δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Βρίσκουμε ένα φάρμακο, δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Πάμε σε ένα πλανήτη, δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Πετύχαμε ενέργεια καταπληκτική, απίθανη, αφάνταστη, σε δύναμη, δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Όχι δε. Λίγο μυαλό άνθρωποι να είχατε, θα τους ελέγαμε, λίγο μυαλό, θα λέγατε ότι όλα αυτά ο Θεός μας τα έδωσε, διότι εμείς απλώς τα ανακαλύπτουμε και δοξάζουμε τον Θεό. Δεν φταίει ο τεχνικός πολιτισμός, γίνεται απλώς φορέας της αθείας. Η αθεία έχει βαθύτερα βάθη στον άνθρωπο, βαθύτερες καταστάσεις μέσα στον άνθρωπο. Ξεκινά η αθεία από τη διαφθορά της καρδιάς και του νου. Πάντως, όταν επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες στην γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής, βλέπουμε ότι οι λαοί δέχονται αυτές τις επιδράσεις. Το βλέπουμε συνεχώς αυτό. Το βλέπουμε και στις μέρες μας. Ένα πολύ απλό παράδειγμα θα σας έλεγα, ότι με τι πάθος και με τι μέθη ψυχής δέχονται οι άνθρωποι μας, αυτοί που είναι γύρω μας, θέλετε οι Έλληνές μας, εμείς οι ίδιοι. Όταν βγει ένας καινούριος χορός, έρθει ένας καινούριος χορός από την Ευρώπη ή την Αμερική, όταν ακουστεί ένα καινούριο, δεν ξέρω, καταπληκτικό τραγούδι ή μια καινούρια θεωρία ή μια καινούρια ιδέα ή ένα καινούριο φιλοσοφικό σύστημα, αλαφιασμένοι τρέχομαι, όχι εμείς μόνο, όλοι οι λαοί της γης, να αρπάξουμε και να πιάσουμε εκείνα τα οποία βγήκαν από αυτό το κέντρο. Έτσι υπάρχει ένας ξυπασμός. Ποιος πρώτος θα τρέξει να εγκολπωθεί όλα εκείνα τα υποπροϊόντα αυτού του συγχρόνου πολιτισμού. Αμνηστεύουν την μοιχείαν εις την δύσην. Σπεύδομαι και εμείς δια νόμου να την αμνηστεύσουμε, για να μην αισθάνονται επί παραδείγματι οι μοιχοί δυσάρεστα συναισθήματα από αυτή τους την κακοήθεια. Έχει ο δυτικός κόσμος την ομοφιλοφιλία και τις άλλες διαστροφές σαν φυσικές μάλιστα καταστάσεις. Σπεύδομαι και εμείς να τους μιμηθούμε. Έχει η Δύση παιδαγωγικό ξεχαρβάλωμα. Φοβόμαστε μήπως υστερήσουμε αν τρέξουμε λίγο καθυστερημένα, και σπεύδομαι αμέσως να εφαρμόσουμε εκείνα τα οποία διδάσκει η Δύση. Θυμούμε, αγαπητοί μου, θυμούμε γύρω στα 1950, όταν στην Κηφισιά των Αθηνών είχαν έλθει Αμερικανοί πολίτες, πολλοί Αμερικανοί, νίκησαν πολλά σπίτια, και τα παιδιά τους ζούσαν μια παιδαγωγική να τραβάει κανείς τα μαλλιά του, ήταν τότε άλλο πράγμα παιδαγωγική, και λέγαμε τι ξεχαρβάλωμα είναι αυτό, τι φοβερό πράγμα να μπαίνει η Αμερικανίδα μητέρα μέσα στο κατάστημα να ψωνίσει στον μπακάλικο, και τα παιδιά της είχαν και ένα καλό, είχαν πολλά παιδιά, και τα παιδιά της να επιδίδονται σε λαιλασία, όχι κλοπή, του καταστήματος. Αυτός να κλέβει καραμέλες από εκεί, άλλος να κλέβει ζάχαρη από εκεί, άλλος μακαρόνια από εκεί. Βλέπαν οι καταστηματάρχες τα Αμερικανάκια και τους έπιανε η καρδιά τους. Και λέγαμε, δεν μιλούσε η μητέρα τίποτε, μη τυχόν πάθουν κόμπλεξ τα παιδιά, τα άφηνε ελεύθερα. Αυτή η παιδαγωγική της ελευθερίας, της ασυδοσίας. Και λέγαμε, τι σοϊ παιδαγωγική είναι αυτή. Είχαμε και δημοτικό και γυμνάσιο εκεί. Έβλεπε κανείς τα αγόρια με τα κορίτσια πώς εκινούνται. Αυτά
1950-1955. Αγαπητοί μου, οι Αμερικανοί, ξέρετε, ανέστηλαν τις θεωρίες τους και σκέφτηκαν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Στην Αγγλία μάλιστα άρχισαν να σκέπτονται ότι πρέπει να επανέλθει το πατροπαράδοτο ξύλο. Εμείς, ύστερα από 30 χρόνια, αρχίζουμε να δοκιμάζουμε εκείνα που οι άλλοι πια ξεπέρασαν και γυρίζουν πίσω. Τόσο ανόητοι είμαστε. Και βλέπει σήμερα κανείς στα σχολιά μας και στην παιδαγωγική μας εκείνα που είχαν πριν 30 χρόνια οι Αμερικανοί. Μα τόσο μωρός λαός είμαστε. Μα δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα. Επιτέλους δεν τους ρωτάμε τι συμπεράσματα βγάλανε από τις δοκιμές και τα πειράματα που κάνανε. Σπέβδομαι κι εμείς να μιμηθούμε τον τρόπο της ζωής τους. Και αυτό σας είπα, αγαπητοί μου, όχι μόνο εμείς, όλοι οι λαοί γύρω σπέβδουν να μιμηθούν ό,τι βρώμικο, ό,τι σάπιο, ό,τι διεφθαρμένο, τρέχουν να το μιμηθούν. Πάσχομαι, όχι εμείς μόνο, και άλλοι λαοί, από ένα κόμπλεξ, ότι σε κάτι υστερούμε και πρέπει να μοιάζουμε με τους άλλους. Δεν έχουμε εκείνη την εθνική αξιοπρέπεια να πούμε, εάν εσείς κύριοι δοκιμάσατε αυτό, κρατήσατε το για τον εαυτό σας. Στην ελληνική πραγματικότητα είναι κάτι άλλο. Γιατί να μην έχουμε αυτήν την εθνική υπερηφάνεια να το πούμε? Δεν το λέμε. Είναι φοβερό.